Εγώ λέω να πάμε για ποδηλατάδα. Για ποδηλατάδα, σωστά. Ε, θα πάμε φαίνεται. Για ποδηλατάδα και θα πάμε για ποδηλατάδα με καλό σκοπό. Για καλό σκοπό. Mm-hmm. Απλώς δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη διαδικασία και θέλουμε λίγο βοήθεια. Τι, πώς θα γίνει, ναι, η εκδήλωση. Εμείς θα ποδηλατούμε από εδώ. Ναι. Τα χιλιόμετρα από πού θα τα μετράμε. Δεν κατάλαβες. Θα τα μετράς, θα βιντεοσκοπείς, θα πρέπει να στείλεις. Λοιπόν, μην τα λέμε τώρα εμείς. Ωραία. Ποιος θα μας τα πει. Θα μας τα πει ο κύριος Θοδωρής Μπεστάκης, αν τον έχουμε μαζί μας. Είναι μέλος του Συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Ορίζοντας. Πολύ καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Από το κέντρο των Χανίων. Είμαστε στο κέντρο των Χανίων, ναι. Και εκτός από αυτό, είμαστε και στον πολυχώρο δράσεων του Συλλόγου, όπως βλέπετε πίσω μου. Τέλεια, α, πολύ πανέμορφα. Καλά το κάνατε. Είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό, γιατί να βγούμε από ένα δωμάτιο, αφού έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε εδώ από τα ηλιόλου στα Χανιά, σχεδόν ηλιόλου, θα έχει αρχίσει και πέφτει ο ήλιος, αλλά και από τον πολυχώρο δράσεων που εδώ συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα, εκτός από το ποδηλατάδα την υπέροχη που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Και εδώ πίσω μου συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Καθημερινά, όλο το χρόνο, δράσεις, πράγματα για μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό δηλαδή να το μάθει ο κόσμος για το Σύλλογο, πέραν των άλλων δράσεων και πραγμάτων που κάνει ο Σύλλογος. Να πούμε και τα χιλιόμετρα αγάπης όμως, νομίζω. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, από πότε ξεκινάμε, λοιπόν, από Δευτέρα? Ξεκινάμε από 3 Ιουνίου. Μέχρι 12 και θα το κάνουμε αυτό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου αλλά και την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Για να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι είναι μια ασθένεια η οποία μπορεί να νικηθεί με έγκαιρη πρόληψη, η οποία πρόληψη είναι και καλύτερη θεραπεία νομίζω τις περισσότερες φορές. Να πούμε ότι μπορεί να νικηθεί, οι επιζώντες είναι εδώ, είναι παρόντες και μπορούν να δώσουν και οι ίδιοι το μήνυμα και να μεταδώσουμε όλοι μαζί ότι μπορεί να νικηθεί. Τι συμβαίνει με τα χιλιόμετρα, λοιπόν? Παίρνουμε όλο το ποδήλατό μας, την παρέα μας, τους φίλους μας, τους συναθλητές μας, τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα. Η Ελλάδα έχει υπέροχα μέρη για ποδήλατο. Mm-hmm. Μαζεύουμε τα χιλιόμετρα, τα καταγράφουμε είτε με το κινητό, είτε με μια εφαρμογή, είτε στο περίπου, αν ξέρουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή που μπορεί να κάνουμε. Και όλα αυτά τα αφιερώνουμε στους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για τη ζωή τους και στους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία και έχουν γίνει νικητές. Αυτά και πότε μεταδίδουμε όλοι μαζί, κύριε, το μήνυμα ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Κύριε Μπεστάκη, αυτά λοιπόν που τα καταγράφουμε τα χιλιόμετρα, όσα κάνει ο καθένας, πού τα αναρτεί κάπου, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία? Αυτό. Το ωραίο είναι αυτής της δράσης είναι ότι ο καθένας γίνεται πρεσβευτής του συλλόγου. Τα ανεβάζει στα δικά του social media ή αν δεν έχει σίγουρα κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός θα έχει. Είτε μπορεί να στείλει τις φωτογραφίες στα social media του συλλόγου και ο σύλλογος να τα ανεβάσει για εκείνον. Με hashtag ορίζοντας. Hashtag ορίζοντας, hashtag χιλιόμετρα αγάπης, με ένα tag τον ορίζοντα, όποιος έχει τα παπάκια δηλαδή και ορίζοντας κάτω Παύλα Χανιά. Ωραία. Εννοείται ότι περισσότερες πληροφορίες θα βρει και στα social media του συλλόγου. Αλλά αν μπορεί ο καθένας να το κάνει από τα δικό του social media, θα ήταν το πιο όμορφο πράγμα να γίνουμε όλοι προσβευτές αυτού του μηνύματος. Βεβαίως, γιατί ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί και δεν είναι ένας αγώνας στον οποίο πάμε να αναμετρηθούμε, να ανταγωνιστούμε πόσα χιλιόμετρα θα κάνει ο καθένας από εμάς. Σημασία έχει ακόμα και ένα χιλιόμετρο να κάνουμε, να πούμε ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Στεκόμαστε στο πλάι των επιζώντων από τον καρκίνο και είναι πολύ σωστά έτσι που το θέτεται. Και εκτός από τους επιζώντες, στεκόμαστε στο πλάι και των ανθρώπων που παλεύουν βεβαίως, αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Βεβαίως. Και να πούμε ότι μπορεί να κάνουν εγγραφή οι άνθρωποι. Εννοείται ότι ο αγώνας σε πολλά εισαγωγικά είναι δωρεάν. Θα υπάρξει μετάλλιο και έπαινος για όλους τους συμμετέχοντες. Γιατί επίσης πρεσβεύουμε και το μήνυμα ότι η συμμετοχή μετράει σε κάθε περίπτωση. Και θα υπάρξει εννοείται και έπαινος και μετάλλιο για όλους τους συμμετέχοντες. Θα αποσταλεί σε οποιαδήποτε άκρη της Ελλάδας υπάρχει οποιοδήποτε. Και μπορεί να κάνει την εγγραφή του, θα βρει τις φόρμες στα social media του Συλλόγου αλλά και στο site το orizontas.gr και επίσης μπορεί να ενημερωθεί και για το έργο του Συλλόγου μέσα από όλο αυτό. Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Στήριξη έχετε από κάπου, κύριε Μπεστάκη, συνοδοιπόρος κάποιος? Κοιτάξτε, είναι και οι φορείς εδώ οι τοπικοί, αλλά και κυρίως συνοδοιπόροι και αρρωγοί είναι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος στηρίζει. Να πω ότι φέτος ο Ορίζοντας κλείνει 20 χρόνια. Ναι, βεβαίως να το πείτε. Κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά τα 20 χρόνια ο Ορίζοντας έχει σταθεί στα πόδια του με τη στήριξη των απλών ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν αρκεί κάτι μεγάλο για να γίνει κάτι μεγάλο, αλλά και πολλά μικρά λιθαράκια χτίζουν μαζί κάτι τεράστιο. Και ο Ορίζοντας στηρίζεται σε αυτό, στηρίζεται στον απλό κόσμο και στις προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων και στους εθελοντές του φυσικά.
Με συγχωρείτε, στους εθελοντές του φυσικά, οι οποίοι είναι πολύ άριθμοι πλέον. Μετράμε εθελοντές και με αυτές τις δράσεις, γιατί είναι μέρος του εθελοντισμού και το να μεταφέρεις ένα μήνυμα. Μετράμε εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Έχετε φέτος συμμετοχές, τώρα μιας και είπατε, για όλη την Ελλάδα από την υπόλοιπη χώρα, γιατί ξέρω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συμμετοχές από όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι απλά έχουμε, το 95% των συμμετοχών είναι εκτός Κρήτης, θα πω. Οπότε αυτό είναι που... γιατί στα Χανιά ο σύλλογος είναι αρκετά γνωστός. Στην Κρήτη επίσης έχουμε αρχίσει, γινόμαστε και γνωστοί σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι που μας δίνει τεράστια χαρά και δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί είναι τρομερά σημαντικό το έργο του συλλόγου και οι άνθρωποι που στηρίζει και οι ξενώνες φιλοξενίας που διαθέτει ο σύλλογος. Ωραία, λοιπόν, μιας και το λέμε, πείτε μας δύο κουβέντες για το έργο του Ορίζοντα. Δηλαδή, ακριβώς τι κάνει ο Ορίζοντας, γιατί είναι εδώ, σε ποιους απευθύνεται και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Ορίζοντα. Ο σύλλογος στηρίζει κυρίως παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από καρκίνο. Και παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών. Σίγουρα. Έχει υπάρξει φορές που στηρίζει και ανθρώπους οι οποίοι δεν πάσχουν αμυγός από καρκίνο, δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη, εννοείται, όταν υπάρχει κάποιο είδους πρόβλημα. Η στήριξη γίνεται είτε με παροχή συμβουλών, είτε οικονομική στήριξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι στιγμές και ο καιρός που περνάει ένας άνθρωπος με αυτή την ασθένεια είναι δύσκολος. Mm-hmm. Αλλά επίσης, κατά τη διάρκεια των θεραπείων του, υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας δωρεάν φυσικά για αυτούς και τις οικογένειές τους. Επίσης χορηγούν εισιτήρια μεταφοράς από και προς τα Χανιά. Εκτός αν κάποιος βρίσκεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, που η πρόσβαση γίνεται με διαφορετικό μέσο. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι κυρίως η τρόπη. Το σύλλογο μπορείτε να τον βοηθήσει οποιοδήποτε θέλει, είτε εθελοντικά, όπως βλέπετε και πίσω μου, γίνονται διάφορες κατασκευές, φτιάχνουν πράγματα οι εθελοντές μας Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και γίνονται και διάφορες δράσεις, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής, διαφόρων λοιπόν πράγματα. Έχουμε τα αθλητικά μας event όλο τον χρόνο, που επίσης ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει είτε εθελοντικά είτε με τη συμμετοχή του. Και εννοείται ότι στο site μπορεί να βρει και τους λογαριασμούς του συλλόγου και να κάνει τη δωρεά του. Άχι. Τέλεια. Πανέμορφα. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από τη Δευτέρα να ποδηλατούμε, αφού πρώτα έχουμε δηλώσει συμμετοχή στη φόρμα, σωστά? Θα σας βρούμε στο διαδίκτυο γράφοντας μια απλή αναζήτηση στην Google Ορίζοντας και θα μας βοηθήσει να σας βρούμε. Φυσικά. Και ξεκινάμε να ποδηλατούμε και καλά μας χιλιόμετρα ή καλές πεταλιές. Ποδηλατούμε, μαζεύουμε χιλιόμετρα αγάπης και μεταφέρουμε το μήνυμα. Καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Ναι, μπορεί. Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.